Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ βασικό. Ελπίζω με τη διαφήμιση να έβγαζε κάποια χρήματα, να τα δώσει σε μια καινούργια ταινία, να μπει μέσα οικονομικά, για να έχουμε πάλι το γνωστό σενάριο ότι αν δεν μπει μέσα, δεν κάνει μια ωραία ταινία. Λοιπόν, δεν έχω λεφτά. Το δίδαγμα το έχω πάρει το Παναγιωτόπουλο. Έτσι. Θα κάνω ταινία. Μάλλον τα έχω φάει τις διαφημίσεις. Θα επιχειρήσω. Ναι, θα στην προηγούμενη είχες μπει μέσα με τα μπούνια. Στην προηγούμενη, ναι, όχι είχα μπει μέσα, απλώς ήμουν στα πρόθυρα του Κορυδαλού. Δηλαδή, μέσα σε τυχαία ένας δημοσιογράφος στη Γαλλία που έγραψε ότι γιατί την κρύβεται αυτή η ταινία και παίχτηκε η ταινία στο, η Γαλλία σε κάποιες αίθουσες τέχνης που δεν είναι μόνο το Άστι ή η Ελλή. Ταινία μισό λεπτό που γύρισες εδώ ελληνική. Ναι, τη δική μου ταινία. Ναι. Και έκανε κάποια χρήματα τα οποία με βοήθησαν να μην πάω φυλακή. Α, ήσουν στα αλήθεια. Ήμουν δηλαδή, στα αλήθεια θα πήγαινα φυλακή. Δηλαδή. Για το όραμά σου, γιατί. Ναι, γιατί. Και επιστρέφεις τώρα. Και επιστρέφω τώρα, αλλά πιστεύω ότι. Ωραία, αυτό είναι. Αυτή η ταινία που μας έλεγες. Έγινε χρώστα για την ταινία. Δηλαδή, εδώ ήσουν να σε διέξω το και έτυχε να το δει κάποιος. Άκου τώρα τα μαγειά. Είναι στο Steel Joker. Στο Steel Joker κανονικά. Δηλαδή, ήμουν σε διέξω. Δηλαδή, είχαν διαμαρτυρηθεί επιταγές της Σκόντα. Είναι η ταινία, ποια είναι. Όχι, πώς θέλω. Είχαν διαμαρτυρηθεί και επιταγές της Σκόντα, είχαν σφραγιστεί χρέη πολλά. Η ταινία έχει ξεπεράσει τον μπάτζετ της κατά 8, 9, 10 εκατομμύρια. Εγώ που να παίξω ηθοποιός, να τα πάρω αυτά. Α πούμε κάτι τέτοιο. Και έλεγα, α τώρα πάει διάκανο. Πάνε μέσα. Δεν έχω γονεί. Και παίζεται στη Γαλλία τώρα και παίζεται στη Γαλλία κάνα 1,5 μήνα και φέρνει τα λεφτά που χρώσταγε.